Κωνσταντίνος Καραθεόδωρη ήταν ένας Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από έναν αιώνα, έζησε στην ίδια αυτή πόλη όπου μεγαλούργησε, αφήνοντας πίσω του εκτός από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και την τελευταία του πνοή. Εξάλλου, ακόμα και σήμερα, σύλλογοι και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς τιμούν τη μνήμη του και μεταλαμπαδεύουν το έργο του στις νεότερες γενιές, αποδίοντας φόρο τιμής στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Έναν επιστήμονα που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκτός Ελλάδας, γνωρίζοντας τιμές, αποκτώντας τίτλους και κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Έχοντας όμως πάντοτε την ελπίδα πως το έργο του θα αναγνωριστεί έμπρακτα και στην πατρίδα του, την πατρίδα μας. Ο Ελληνισμός του Μονάχου σήμερα τιμά έναν μεγάλο Έλληνα, έναν Έλληνα των γραμμάτων, έναν Έλληνα της επιστήμης, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Πολύ λίγοι γνωρίζανε μέχρι πρότινος ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, πολύ κρίμα. Η λέσχη Ελλήνων επιστημόνων αρκετές φορές παρουσίασε εκδηλώσεις και τίμησε τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Wir haben uns heute hier versammelt, den weltberühmten griechischen Mathematiker Konstantin Karatheodori zu ehren, der ja wie bekannt in München gelebt, an der Ludwig-Maximilians-Universität Mathematik gelehrt hat, 1950 verstarb und im Waldfriedhof in München beigesetzt wurde. Die heutige Gedenkveranstaltung steht in Verbindung mit der Umlegung der ionischen Säule, der Grabsäule vom Waldfriedhof in den Hof unserer Kirche. Erzpriester Apostolos Malamusis, der über viele Jahre am Grab von Karatheodori ein Totengedenken hielt, hatte schon seine Intention zum Ausdruck gebracht und war auch Initiator der Umlegung der Säule mit dem Auslaufen des Grabstättenvertrages. Επειδή ο τάφος του Καραθεοδωρή μετά από λίγο καιρό δεν θα υπήρχε πλέον, διότι δεν υπάρχει ανανέωση του συμβολέου, γι' αυτό υπήρχε επιθυμία από πολλά χρόνια, σε περίπτωση λήξη του συμβολέου του τάφου, να μεταφερθεί ο Κίωνας, ο Ιωνικός Κίωνας, ο οποίος θυμίζει Ιωνικό πολιτισμό και θυμίζει ότι ο Καραθεοδωρή είναι ο ιδρυτής του Πανεπιστημίου Σμύρνης Φως εξ Ανατολών, με εντολή του Βενιζέλου τότε. Σκεφτήκαμε να φέρουμε τον Κίωνα εδώ στην αυλή της Εκκλησίας μας για να μένει εις αιώνιων μνημόσυνων του Καραθεοδωρή, αλλά και ένα αιώνιο δείγμα προς τη βαβαρική κοινωνία και προς την παροικία μας εδώ, ότι έχουμε έναν μεγάλο μαθηματικό και Έλληνα, ο οποίος δόξασε όχι μόνο την επιστήμη, αλλά και την πατρίδα μας, την Ελλάδα, το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο τάφος του Καραθεοδωρή ήταν σε ένα νεκροταφείο, στο οποίο σπάνια πήγαιναν οι άνθρωποι για να το δουν, και τόσο ο τάφος όσο και ο Κίωνας ήταν για πολλούς Έλληνες και πολλούς παύλους άγνωστος. Με τη μεταφορά του Κίωνα εδώ δίνεται η δυνατότητα να βγει στην δημοσιότητα η ιστορία, η ζωή και το έργο του Καραθεοδωρή και να θυμίζει και τις επόμενες γενιές τι μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος όταν συνδυάζει άριστο πνεύμα και ορθόδοξη πίστη. Και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη του προπάπου μου, γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε. Αυτό αλλάζει σιγά σιγά βέβαια. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που έχει γίνει αυτή η κίνηση και που δεν θα ξεχαστεί το όνομά του εδώ και διεθνώς. Είναι μεγάλη τιμή στην οικογένειά μου και στο όνομά του, και ελπίζω και τα παιδιά μου να το αισθανθούν αυτό, τα οποία είναι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, είναι μικρούλια ακόμα. Αλλά το νιώθουν και το καταλαβαίνουν και ελπίζω να προωθήσουν και αυτά τη μνήμη του προπάπου. Meine Damen und Herren. Von Sokrates ist folgende Aussage überliefert. Ich bin weder Athener noch Grieche, sondern ein Bürger der Welt. Diese kosmopolitische Lebenseinstellung zeichnete auch den Mathematiker Konstantin Karatheodori aus. Er war ein umfassend gebildeter Weltbürger, der 8 Sprachen fließend beherrschte, genial begabt und vielseitig interessiert war und bleibende Spuren hinterlassen hat. Für Albert Einstein war er hochgeschätzter Lehrer und Freund. Und er sagte, ihm verdanke ich die Mathematikwissenschaften, die Physik und die Weisheit unseres Jahrhunderts.
Με πολύ χαρά αλλά και με πολύ συγκίνηση συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εδώ στο Μόναχο και μάλιστα στην Ανορία των Αγίων Πάντων. Αυτόν τον μεγάλο Έλληνα άνδρα θα το γνωρίζουν και οι ερχόμενες γενναίες και τόσο οι Έλληνες που ζουν στο Μόναχο αλλά και όσοι θα περνάν από εδώ και θα αποτελεί έτσι ένα καύχημα της Ελλάδας που όπως σήμερα παρουσιάστηκε μέσα από τις διάφορες ομιλίες και τους χαιρετισμούς ότι πρόκειται για έναν μεγάλο άνδρα ο οποίος τιμά την Ελλάδα. Η τιμητική αυτή εκδήλωση στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων είναι η συνέχεια της πρωινής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Ελληνικό Λύκειο. Από σήμερα, επίσημα, το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου μετονομάστηκε σε Λύκειο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή.